wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Λοιπόν, 2 Δεκεμβρίου σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα. Όμορφο πρωινό, παιδιά, εξημερώσει. Χθες το βράδυ ο Παναγιώτης είχε πλύνει και την αυλή και είναι τώρα έτσι ωραία και βρεμένα και αυτά και λες και έχει βρέξει. Όχι, εντάξει, ο Παναγιώτης δεν έπλυνε την αυλή για αυτόν τον λόγο, για να λες και έχει βρέξει. Έπλυνε την αυλή γιατί ήταν γεμάτη φύλλα, χώματα και χίλια δύο άλλα που είχε φέρει ο αέρας. Και ήταν η αυλή ένα έσχος. Η αλήθεια είναι ότι είχα πολλές μέρες να πλύνω την αυλή γιατί συνήθως έβρεχε. Αλλά έπρεπε να πέσει λίγο νερό, να τα πατήσουμε λίγο με το λάστιχο όλα, να φύγουν όλες οι βρωμίτσες. Οπότε τώρα η αυλή είναι πένα. Μετά από πολλές μέρες, για να μην φέρνουμε, όχι τίποτα άλλο, να μην φέρνουμε τα χώματα απ' έξω μέσα. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας πέσει το intro και πάμε κατευθείαν να αρχίσουμε, γιατί μείνανε 23 μέρες για τα Χριστούγεννα. Αλήθεια τώρα. 23 μέρες για τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, πώς περνάει ο καιρός. Δηλαδή, εμείς αυτό το 24, πρέπει να το κάνουμε 23 τώρα. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια. Πού να το βάλω τώρα. Όχι, νομίζω ότι κάποια ξύπνησε. Για κάποιο λόγο, νομίζω ότι κάποια ξύπνησε πρωί-πρωί, πουρνό-πουρνό με τη δροσούλα. Φαντάζεστε, κοιμήσου αγάπη μου, δεν θα πας να αρμέξεις τα πρόβατα. Δεν έχει σχολείο σήμερα ακόμα. Τι να πεις, λέει, στα παιδιά σου για να κοιμηθούν. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, 23 μέρες για τα Χριστούγεννα. Έχω εδώ πέρα και το... Πώς λέγεται? Το σκίουρο. Ένα γλυκό σκίουρακι. Και είναι εδώ. Ο Παναγιώτης έχει πάρει τον Άγιο Βασίλειο, οπότε δεν θα τον πειράξω. Ο Παναγιώτης έχει διαλέξει τον Άγιο Βασίλειο με τα σοκολατάκια, οπότε δεν θα τον πειράξω. Εν τω μεταξύ, ήταν δική μου ιδέα τα advent calendar με τα σοκολατάκια για τα Χριστούγεννα. Τα σκέφτηκα μόλις τα είδα στο σούπερ μάρκετ και λέω, οκ, θα πάρω ένα για μένα. Αλλά μετά σκέφτηκα και λέω, ναι, αλλά τον Παναγιώτη τον αφήσω παραπονημένο. Γιατί να μην τον έχω και αυτόν στα βίντεο μας. Οπότε πήρα και γι' αυτόν ένα advent calendar. Και ας ξέρω ότι πρέπει και οι δυο μας να κάνουμε διατροφή. Δεν πειράζει, θα τρώμε ο καθένας μας από ένα σοκολατάκι τη μέρα. Μέχρι τα Χριστούγεννα και βλέπουμε. Το καλοκαίρι αργεί. Καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το δικό μου σοκολατάκι και όταν έρθει ο Παναγιώτης θα τον βάλω να ανοίξει το δικό του σοκολατάκι. Βρήκα μόλις το 2, το εντόπισα. Εδώ είναι το νούμερο 2. Οπότε, 2 Δεκεμβρίου, το νούμερο 2. Α, νομίζω ότι είναι το ίδιο με χτες. Ξενέρα. Νομίζω ότι είναι το ίδιο με χτες το δικό μου. Παναγιώτη δεν ξέρω. Άμα αργήσει να έρθει ο Παναγιώτης, να ξέρετε, θα τα ανοίξω το Παναγιώτη και θα το δώσω στα κορίτσια. Θα του ζούσω σοκολατάκι. Ναι, το έχω σκεφτεί γενικά, ότι άμα λείπει ο Παναγιώτης ή άμα έχει πολλές δουλειές και αυτά και αργεί, ότι να τα ανοίγω για να το δίνω στην κορίτσια. Σοκολατάκι. Λοιπόν, είναι το αυγουλάκι το χθεσινό. Εν τω μεταξύ, ανακάλυψα χθες, μετά το vlog μας εγώ, και αφού το είχαμε γυρίσει, ότι το συγκεκριμένο έχει Kinder Chocolate Mini Eggs με Milk, Kinder Mini Eggs Hazelnut και Kinder Happy Chocolate. Δηλαδή έχει 11 Mini Eggs, 11... με 11 mini eggs με hazelnut, 11 mini eggs με milk και έχει και 2 kinder chocolate happy αυγουλάκια. Γενικά όλα είναι αυγουλάκια από ό,τι κατάλαβα. Αυτά. Λοιπόν, αυτό είναι milk.
Να σας πω κάτι. Είναι πολύ ωραίο. Είναι όντως πολύ ωραίο αυτό το αυγουλάκι. Αλλά είναι πολύ λίγο. Είναι σαν την Κυριακή. Ωραία που είναι Κυριακή, αλλά να ήταν πιο μεγάλη. Να διαρκούσε περισσότερο. Έτσι. Και αυτά τα σοκολατάκια είναι τόσο ωραία, αλλά είναι τόσο μικρούλια. Μήπως να φτιάχνανε ένα advent calendar το οποίο να ήταν έτσι. Με ολόκληρες συσκευασίες. Βέβαια δεν θα ήταν στη τιμή που είναι αυτό. Αλλά μήπως να φτιάχνανε ένα advent calendar κάποιος με ολόκληρη σοκολάτα μέσα. Δεν έχει το μεγάλο το σοκολατάκι. Το αυθεντικό, το ωραίο. Το μπαμπάτσικο. Δηλαδή, θα ήθελα ένα advent calendar με ολόκληρες σοκολάτες. Να ξυπνάω στο πρωί και να λες, θα φάω τη σοκολάτα μου. Είναι αυτό που σου ανοίγει την όρεξη και θες γλυκό. Αλλά είναι αυτό το γλυκό σου. Και λες, γιατί. Εν τω μεταξύ, με πιάσει μία λιγούρα να το πω. Ένα άγχος να το πω χτες. Και τέλος πάντων, όπως είχαμε πάει στη θύρα, πήγα και πήρα από τέλος πάντων ένα mini market. Σοκολάτες. Γιατί με είχε πιάσει η τρέλα μου και ήθελα σοκολάτες. Και πραγματικά δεν ξέρω γιατί, αλλά έφαγα σαν μανιακή σοκολάτα. Είχα πάρει δύο λάκτα τέτοια, τις αγαπημένες μου, που είναι triple chocolate. Τη μία την έφαγα ολόκληρη μόνη μου. Στην Παναγιωτή έδωσα απλά ένα κομματάκι. Και πήρα και αυτά εδώ. Είναι για βασίλειδες, ουσιαστικά. Είναι τέτοια. Τα οποία είναι έτσι με χειρούς καρπούς, νομίζω μέσα κάτι έχει. Έτσι σοκολάτα. Χοντρή βλακιούλα. Αυτά, που δεν τα έχω ανοίξει ακόμα. Τα οποία επίσης είναι σοκολατάκια. Που από τη μία λέω καλά έκανες ρε Μαρία, γιατί δεν είχε σοκολατάκια στο σπίτι, οπότε να έχει σοκολατάκια στο σπίτι να κεράσει κανένα να με έρθει. Αλλά ξέρω ότι δεν θα αντέξουν για πολλές μέρες στο σπίτι, γιατί θα τα καταστρέψω. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, εμείς οι γυναίκες στις δύσκολες τέλος πάντων μέρες μας πώς τρελανόμαστε για σοκολάτα. Και πώς πέφτουμε πάνω στη σοκολάτα σαν τα πιράνχας, απλά και μόνο για να φάμε σοκολάτα. Λοιπόν, και κατά τα άλλα έχω καφέ τώρα να πιω. Νομίζω ότι για όλες τις μαμάδες η πιο ιερή στιγμή της μέρας είναι να έχουμε τελειώσει τις πολλές δουλειές μας από την προηγούμενη. Ροχήτες, μπιμπερό, ιστορίες, μπουρμπουρ, γύρω γύρω τα πολλά. Και απλά να καθόμαστε το πρωί να πίνουμε καφέ και να δουλεύουμε όσες δουλεύουμε από το σπίτι με ηρεμία. Δηλαδή νομίζω ότι το να δουλεύεις με ηρεμία και να πίνεις το καφεδάκι σου το ζεστό είναι η πιο ιερή στιγμή της μέρας για όλες τις μαμάδες που δουλεύουν. Αυτό πιστεύω, ξεκάθαρα. Αυτά, λοιπόν. Πάω να ξεκινήσω edit γρήγορα και τρέχοντας γιατί πρέπει. Γιατί πρέπει πολύ απλά. Εκεί παιδιά που είπα να κάνω το vlog μας και να κάνω τα edit μου και αυτά, δεν πρόλαβα να ανοίξω τον υπολογιστή. Επειδή η παιδιά ξύπνησε και μας έβαλε τα κλάματα. Δεν σας πω πολλά, θα σας πω γράψτε μου στο σχόλιο ποιο πιστεύετε ότι είναι. Όχι, 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 τζιτζίκι μου, τζιτζίκι μου. Τι έχεις μωρέ. Πάμε μαζί περπατώντας και έρχεται και η αδερφή σου. Έλα. Πάμε, πάμε, πάμε. Ωπα! Έλα, Ιωάννα! Λοιπόν. Έλα, έλα! Από εδώ! Α, κλείνει και τις πόρτες η κυρία. Εντάξει, πιστεύω θα μου έχετε πει πριν στα σχόλια ποια είναι. Έχετε καταλάβει την Σοφία. Αλλά δεν θέλει να περπατήσει. Την έχει πια στο πείσμα της. Κορίτσια. Καλημέρα. Πού είσαι, θα μου δώσεις το κουτί με το γάλα. Θες να το πάρεις.
μου δώσεις το γάλα. Δώσε μου το κουτί. Ευχαριστώ. Εσύ έχεις πάθει σοκ. Κλάψα. Σήμερα είναι η μέρα σου. Δεν πειράζει. Χθες έκλαιγε η αδερφή σου. Σήμερα κλαις εσύ. Πάμε να αλλάξει. Σας βάζω σε fast forward. Λοιπόν, που λέτε, μαζεύω τώρα μία άπλυτα και τέτοια των κοριτσιών γύρω γύρω, έβαλα και ένα πλυντήριο με σεντόνι και τέτοια δικά μας, γιατί είχαν μαζευτεί αρκετά θα έλεγα ρούχα, έτσι, τύπου άπλυτα. Έχει ακόμα πολλά άπλυτα, δηλαδή τύπου δεν τελειώνουν, γιατί όπως σας έχω πει, περίπου, αν όχι κάθε μέρα, μέρα παραμέρα, βγαίνει και ένα πλυντήριο των κοριτσιών, οπότε τα δικά μας μένουν πίσω, γιατί τις περισσότερες μέρες δεν έχει καθόλου καιρό, καθόλου καλό καιρό για να στεγνώσουν έξω, οπότε καταλάβατε. Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν χρησιμοποιήσω στεγνοτήριο. Δεν με βολεύει πρακτικά το στεγνοτήριο, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Σας έχω ζαλίσει με την κάμερα στο περόδοθε, το ξέρω, αλλά εκεί που λέω να κάτσω να σας πω δύο πράγματα, εκεί όλο και κάτι θυμάμαι πάλι. Όλο θα θυμηθώ να μαζέψω σκουπίδια, όλο θα θυμηθώ να μαζέψω το ένα, να μαζέψω το άλλο. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι η ζωή της Ελληνίδας μάνας. Εκεί που λέει να κάτσει, εκεί παπ, της έρχεται η φλασιά ότι α, έχω και αυτό να κάνω, α, έχω και το άλλο να κάνω. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, πάω να πετάξω σκουπίδια και ιστορίες και θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, επόμενη μέρα. Σήμερα είναι 3 Δεκεμβρίου. Είναι Κυριακή, αλλά έχει ξεκινήσει πολύ χάλια. Δεν ξέρω, έχει ξεκινήσει με πολύ χάλια στην ψυχολογία μου. Νιώθω ότι απλά τίποτα δεν πάει καλά. Παρ' όλα αυτά θα σας κάνω story time από το χθεσινό vlog μας, γιατί κάποια στιγμή σταμάτησα να τραβάω και θα τα πούμε στο επόμενο όλα. Οπότε θα τα πούμε στο επόμενο vlog μας, βασικά όλα και τι με προβληματίζει. Λοιπόν, χθες έρθω Παναγιώτης νωρίς, φάγαμε μεσημεριανό, μετά ξάπλωσε, εγώ έκατσα και έκανα edit δύο vlog μας και μετά τι ήθελα να πω και μετά.
αφού έκανα edit 2 vlog μας. Έκατσα λίγο καναπέ, χαλάρωσα, ηρέμησα. Ήθελα να ξεκινήσω διάβασμα, αλλά τελικά δεν ξεκίνησα ποτέ. Κάτι το οποίο θα κάνω σήμερα οπωσδήποτε, αδιαπραγμάτευτα πλέον. Τουλάχιστον μήπως πάει καλά αυτό, γιατί όλα τα άλλα... No. Αυτά. Λοιπόν, θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Σε άλλα νέα... Α, δεν σας είπα, εντωμεταξύ, χθες τελείωσα τα βίντεο και αυτά τα λεπτά τα έφτιαξα. Κάτσαμε λίγο με τον Παναγιώτη και τα παιδιά, παίξαμε, παραγγείλαμε. Ένιωθα πολύ πρισμένη εντωμεταξύ, δεν μπορούσα να φάω αυτό το βράδυ. Όλη νύχτα δεν κοιμήθηκα. Δεν έχει πάει πολύ καλά όλο αυτό, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Δεν μου έχει βγει έτσι όπως θα το ήθελα. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε μία εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο, να ακολουθήσετε τα social media μας. Και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Φιλάκια! Γεια! Yeah, bye!